Σε κάθε δημόσια εμφάνισή του, ο αρχιστράτηγος Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι την χάνει από θεωτικής υποδοχής. Στα μάτια πολλών Αιγυπτίων, είναι εκείνος που θα βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο και θα αποκαταστήσει την τάξη και την ασφάλεια. Δεδομένου αποτελεί πως είναι ο κυρίαρχος της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί αυτή την περίοδο. Το παράδοξο βέβαια είναι πως πριν από 3 χρόνια η επανάσταση έγινε κατά ενός πρώην στρατιωτικού του Χόσνι Μουμπάρακ και τώρα φαίνεται να επιθυμούν την ολοκλήρωσή της με έναν άλλον στρατιωτικό. Τον Αύγουστο του 2012, όταν ανέλαβε την ηγεσία του στρατεύματος με την ορκομοσία του μπροστά στο Μοχάμεντ Μόρση, υπήρχαν οι προϋποθέσεις για αγαστή συνεργασία ανάμεσα στον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και τον πρώτο μη στρατιωτικό άμεσα εκλεγμένο πρόεδρο της Αιγύπτου. Αλλά γρήγορα οι προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει ο Μόρση διαψεύδονται και εκατομμύρια Αιγύπτιοι ξεχύνονται και πάλι στους δρόμους. Τότε ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι εμφανίζεται ως ο απομηχανής θεός. Θέλω να σας πω ότι αποτελεί μεγαλύτερη τιμή για εμάς και εμένα προσωπικά να προστατεύουμε τη βούληση του Αιγυπτιακού λαού. Μεγαλύτερη και από τη διακυβέρνηση της Αιγύπτου. Ορκίζομαι γι' αυτό. Με συνοπτικές διαδικασίες, ο Μοχάμεντ Μόρση ανατράπηκε και ξεκίνησε η δίωξή του. Τώρα κινδυνεύει ακόμη και με τη θανατική ποινή. Η μουσουλμανική αδελφότητα, προϊόντος του χρόνου, χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση. Για μεγάλη μερίδα του Αιγυπτιακού λαού, ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι αρχίζει να δημιουργεί την εικόνα του λαϊκού ήρωα που έχει τη δυνατότητα να γίνει ο επόμενος ένικος του Προεδρικού Μεγάρου. Το δημοψήφισμα για το νέο Σύνταγμα που τέθηκε στην κρίση των πολιτών στα μέσα Ιανουαρίου, με την βοήθεια των αδελφών μουσουλμάνων που τον μποϊκόταραν, εγκρίθηκε με συντριπτικά ποσοστά, σχεδόν απόλυτα. Πλέον ο δρόμος είναι ορθάνικτος για να αναδειχθεί ως ο επόμενος ηγέτης της χώρας. Εξάλλου έγινε μέχρι και σοκολατάκι πάνω στο οποίο οι ζαχαροπλάστες προεξόφλησαν ότι θα είναι ο έκτος πρόεδρος της Αιγύπτου. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν αυτή η σοκολάτα θα αποδειχθεί γλυκιά ή πικρή για τον Αιγυπτιακό λαό.